Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 700 θανάτους από τον ιό της γρίπης. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μάλιστα, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν την έναρξη του σχολικού έτους, καθώς όλοι ανησυχούν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού. Με τα επιβεβαιωμένα θύματα της νέας γρίπης να έχουν φτάσει πια τα 700 παγκοσμίως, οι αρχές εμφανίζονται σε ετοιμότητα εν ώψη και του φθινοπόρου που κατά κανόνα ευνοεί το ξέσπασμα των ιών. Δεν είναι λίγες οι κυβερνήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σχολεία για να αποτρέψουν τη βίαιη εξάπλωση του ιού. Στη Μεγάλη Βρετανία, τώρα τη χώρα με τα περισσότερα θύματα της γυραιάς Ηπείρου, οι αρχές ανακοίνωσαν πως θα λάβουν τα πρώτα εμβόλια τον προσεχή μήνα, ενώ υπολογίζεται πως έως το τέλος του έτους θα έχει εμβολιαστεί ο μισός πληθυσμός. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας δέχεται επικρίσεις για τις συγκεχημένες οδηγίες πρόληψης που έχουν δοθεί, ιδίως στις εγκυμονούσες και τα μικρά παιδιά, και υπεραμείνεται. At present, mothers to be are advised to continue normal activities such as going to work, traveling on public transport, attending events and family gatherings. Καλά στην υγεία τους είναι τα 5 μέλη του Βασιλικού Μπαλέτου της Βρετανίας που προσβλήθηκαν από τη νέα γρίπη κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κούβα. Νέα εφιαλτικά σενάρια εντείνουν τον πανικό για την εξέλιξη της γρίπης. Σύμφωνα με τις πλέον απεσιόδοξες προβλέψεις, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε απέραντο νοσοκομείο, ενώ θα χρειαστούν χιλιάδες κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Εγώ θα ήθελα απλώς να συστήσω σε τρία επίπεδα ψυχραιμία. Στο επίπεδο του Υπουργείου, στο επίπεδο των μέσων ενημέρωσης και φυσικά και στο επίπεδο το δικό μας των γιατρών, που πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι στο ένα κανάλι είναι εφησυχαστικοί και στο άλλο κινδυνολογούν. Εδώ υπάρχει πράγματι μια μεγάλη σύγχυση. Τι θα συμβεί αύριο αν ομιγέννητο έχουμε και εμείς, όπως όλα τα κράτη, ένα θάνατο? Το διανοείστε? Με έκτακτα δελτία ειδήσεων και τι πανικό θα προκαλέσει στον κόσμο? Εγώ είμαι ανήσυχος και φοβούμαι ότι ενδέχεται, αν συνεχιστεί αυτός ο πανικός, και τα σχολεία να αναγκαστούμε να κλείσουμε και οικονομικό, αν θέλετε, οικονομική κόστος. Επιβάρηση θα έχει η κοινωνία, γιατί το διανοείστε ότι οι υπηρεσίες θα σταματήσουν να λειτουργούν. 7 μέρες θα κάθεται ο καθένας για να μην μεταδώσει τη γρίπη ή για να μην νοσήσει ο ίδιος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία προς κάθε κατεύθυνση. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι τα εξής. Έχουμε 700 νεκρούς σε όλο τον κόσμο. 700 επί 125.000 τεκμηριωμένων περιπτώσεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το BBC σήμερα ανακοίνωσε αυτόν τον αριθμό. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Έχουμε θνησιμότητα 0,2%, δηλαδή 2 άνθρωποι στους 1.000 αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κράτη. Εγώ θα ευχηθώ να μην συμβεί. Αυτό το ποσοστό, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με το ποσοστό θνησιμότητας της συνηθισμένης γρίπης, είναι κοντά? Είναι περίπου το ίδιο. Μάλιστα. Και θα συμπληρώσω ακόμα κάτι παραπάνω. Ότι η συνηθισμένη γρίπη, και το γνωρίζουν όλοι οι γιατροί, δημιουργεί πέραν της πνευμονίας και μυοκαρδίτιδες και μηνυγκοεγκεφαλίτιδες. Που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη γρίπη. Κάθε χρόνο έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αλίμονο εάν αυτά τα φαινόμενα περνάνε στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Κάθε χρόνο υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζουμε το δελτίο μας με το θέμα της γρίπης, καθώς πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την ύπαρξη του πρώτου σοβαρού κρούσματος στη χώρα μας. Στην εντατική και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας ηλικίας 33 ετών, τον οποίο ο ιός έχει πλήξει στον πνεύμονα. Την ίδια ώρα οι νεκροί από την πανδημία παγκοσμίως ξεπερνούν πλέον τους 700. Το πρώτο σοβαρό κρούσμα της νέας γρίπης και στη χώρα μας είναι γεγονός. Ο ασθενής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε βαριά κατάσταση. Είναι Έλληνας 33 ετών, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στη χώρα μας. Εισήχθη στις 19 Ιουλίου σε νοσοκομείο του ΕΣΥ με πνευμονία και υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις. Το τεστ βγήκε σήμερα θετικό. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε όλα τα στάδια εξέλιξης της νόσου να τελούν κάτω από έλεγχο. Μία από τις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις που προκαλεί φόβο στους γιατρούς είναι να νοσήσει ασθενής από τον ιό και να παρουσιάσει επιπλοκές στους πνεύμονες.
Αυτά τα ζωτικά όργανα του νεαρού χτύπησε η νόσος και οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του. Στατιστικά ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί τέτοιο περιστατικό. Οι επιστήμονες που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της εξέλιξης της νέας γρίπης περίμεναν σοβαρό κρούσμα και στη χώρα μας. 700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νέα γρίπη, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πριν από λίγο, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν το θάνατο μιας 15χρονης από τη Σκωτία. Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος των σχολείων σε αρκετές χώρες. Την ίδια ώρα, τα πρώτα πειράματα για την αποτελεσματικότητα του νέου εμβολίου που έχει παρασκευαστεί αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη στην Αυστραλία. Λόγω του πανικού που έχει προκληθεί στη Μεγάλη Βρετανία για τον ιό της γρίπης, το Υπουργείο Υγείας της χώρας μεταδίδει διαφημιστικά σποτ που εξηγούν στον κόσμο τι πρέπει να κάνει για να σταματήσει η μετάδοση του ιού. Flu viruses can spread if you don't catch your coughs or sneezes hygienically. The government has confirmed that a pandemic flu service will be up and running by the end of the week, with patients able to diagnose themselves online or by phone, bypassing a doctor to get Tamiflu. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας είναι και το κλείσιμο των σχολείων. At the moment there's no policy, official policy to close schools. The decision will be taken later in the summer holiday. However, many parents I've spoken to this morning are unhappy about the prospect of having to take more time off work to look after children who are not sick. Figures just released show that it's now killed more than 700 people worldwide. That's up from 429 deaths, which we were told about 2 weeks ago. It means that in total there are now 125,000 confirmed cases across the world. Στα check-in της British Airways και της Virgin Atlantic, ήδη οι υπάλληλοι διενεργούν ελέγχους και κάνουν διάφορες ερωτήσεις στους επιβάτες αν αισθάνονται ότι έχουν κάποια συμπτώματα της γρίπης. The airport teams will assess passengers on how they're feeling, how they're looking, and if they have any concerns, they will contact our external medical experts who can advise on whether that passenger is fit enough to fly or not. The United States has the highest number of confirmed cases, more than 40,000 in fact. 29 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Ισπανία. Πρόκειται για μια έγκυο γυναίκα και έναν 36χρονο άντρα, ο οποίος αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. And in Australia, the first human trials of a swine flu vaccine are set to begin on Wednesday. Το πρώτο κρούσμα της νέας γρίπης επιβεβαιώθηκε και στην Αλβανία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Καλησπερίζω τον κύριο Δημήτρη Τριχόπουλο, τον διακεκριμένο καθηγητή επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, τον οποίο μάλιστα το συναντούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Ποια νεότερα μας έχετε αφενός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βλέπετε ότι όλοι αγωνιούν για τον αγώνα δρόμου στον οποίο έχει αποδειθεί η επιστημονική κοινότητα σχετικώς με την παρασκευή του νέου εμβολίου? Κύριε Παπαδόπουλε, το εμβόλιο θα παραχθεί όπως είχαμε προβλέψει αρκετοί. Δεν θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, πιθανότητα το Δεκέμβριο ή αργότερα. Θα υπάρχει όμως. Και όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημίας, ήταν αυτή που περιμέναμε, αν θέλετε, που φοβόμαστε. Είναι ένας ιός που διασπείρεται πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί συμπτώματα όπως της εποχιακής γρίπης, το οποίο σημαίνει ότι σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1% είναι σχετικά βαριά η εικόνα.